soft music. Κάθε πρωί είμαστε εδώ από τις 6 έως 10 και τα συζητάμε και τα μαθαίνουμε όλα πρώτοι από τους άνθρωπους. Και σας τα λέμε, έτσι, σαρωτικές αλλαγές στα δημοτικά σχολεία. Ναι. Ο υπουργός παιδείας στην Νέα Ζηλανδία έκανε μια δήλωση. Μεγαλύτερες διακοπές. Μεγαλύτερο διάλειμμα. Κοντά είσαι. Λιγότερα μαθήματα. Λιγότερα μαθήματα. Ναι, δήλωσε ο υπουργός ότι το να έχεις 18 μαθήματα στο δημοτικό είναι απόδειξη ότι είσαι για το τρελοκομείο. Σωστό. Μα είναι δυνατόν. 18 μαθήματα στο δημοτικό. Αλήθεια είναι, ο υπουργός έχει δίκιο και εγώ είμαι μαζί του. Άμα δεις τα δευτεράκια, τα τριτάκια, τέλος πάντων, άμα δεις τα παιδιά του δημοτικού, πώς κουβαλάνε την τσάντα τους, γέρνουν καταρχάς τα παιδιά από το βάρος.
Έτσι. Δεν μπορούν να κουβαλήσουν άλλο. Είναι σαν να κουβαλάς σαν κουαγιάς να πηγαίνεις σε υπερατλαντικό ταξίδι για ιόνι. Και μόνο, πώς να μάθεις τόσο πολλά πράγματα διαφορετικά το ένα από το άλλο. Δεν σου μένει τίποτα. 5, 6, 10, άντε 10 μαθήματα βασικά και μετά γεια σας. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και από πότε θα αρχίσει η παρακαλώ. Θα συζητήσει το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας που αποτελείται από πρώην Υπουργός Παιδείας. Μέσα στο μήνα. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Για το διάλειμμα είπανε τίποτα. Αυτό το... Θα το κάνουν 30 λεπτά για σένα. Και μετά γυμναστική. Έτσι, μπράβο. Νομίζω είναι αυτό που θα θέλαμε όλοι τότε που πηγαίναμε σχολείο και τώρα τα παιδιά, γιατί μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Και 3 μέρες εκδρομή σε ρί. Α, ναι. Κάθε μήνα αυτό, κάθε μήνα. Είσαι 97,2 και Easy Breakfast με την Καθερίνα και τον Πάνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 9 και 21 είναι Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Easy 97,2 και αυτό είναι ο Chris Rea και το The Road to Hell. Το The Road to Hell εδώ σαν Easy 97,2. Παναγία μου, κάτι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους. Έχει πάρα πολύ κίνηση και σήμερα. Οπότε όλοι οι οδηγοί θα κάνετε κουράγιο και θα συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Και έτσι θα περάσει εύκολα η διαδρομή. Σε λίγο έχουμε το δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Λάκατζη και όλη την ενημέρωση για την κίνηση αλλά και για τον καιρό. Και όλα αυτά εδώ στον Easy 97,2. Φέτος το καλοκαίρι πέρασα καταπληκτικά στις διακοπές μου και μίλησα χωρίς να πληρώσω. Σε ευχαριστώ, Easy. Το 2014 η Ευγενία Δελινικόλα κέρδισε τα έξοδα της για μια ολόκληρη χρονιά.
Μπείτε στο www.easy92.gr για να μάθετε πώς θα πάρετε μέρος στο Easy League και να κερδίσετε τα έξοδά σας για όλο το 2015. Είσαι επαγγελματίας στα νότια προάστια. Τώρα η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα Cash & Carry σε πωλήσεις και δίκτυο καταστημάτων έρχεται στο Μάγνο για να σου προσφέρει τις πιο χαμηλές τιμές και τις πιο δυνατές προσφορές. Έρχεσαι πανεύκολα, παρκάρεις άνετα και απολαμβάνεις μοναδική ποικιλία. Μετρό Cash & Carry. Μην ψάχνεις, εδώ είναι το κέντρο σου. Εγγένεια Παρασκευή 10 Απριλίου. Λεωφόρος Σαλήμου 70 και Λαμίας. Αποκλειστικά για επαγγελματίες λιανικής πώλησης και μαζικής εστίασης. Ετοιμαστείτε κι εσείς για το πιο σούπερ κατοστάρι. 100 απίθανες προσφορές μόνο στο Μαρινόπουλο. Κατοστάρι στο Μαρινόπουλο. Πάμε πάλι. Τοπικό λίπο στην περιφέρεια. Regenesis Fucogreen Capsules. Μοναδικό φυσικό προϊόν και με φουκοξανθίνη. Με πολλαπλές αδυνατιστικές ιδιότητες. Αποτελεσματική τοπική και γενική λιποδιάλυση. Ενίσχυση του μεταβολισμού. Αντιοξειδωτική δράση. Αποκτήστε το τώρα με δώρο την κρέμα Regenesis για τοπική λιποδιάλυση και σύσφυξη. Μόνο με 43 ευρώ και τα δύο προϊόντα στα φαρμακεία και στα Hondo Center από την ΗΝΠΑ. Τα τζάμπο δεν ξέχνω, όσα κι αν σου πει έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα. Συμπλεγματριών τύπων ή αλουρονικού οξέως προσφέρει δυναμική ενυδάτωση και στα τρία επίπεδα της επιδερμίδας για εντατική επανόρθωση. Με βελούδινη λεπτόρευστη υφή που απορροφάται άμεσα, η Moisturizing Plus της Fresiderm χαρίζει ένα πρόσωπο ελαστικό που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Fresiderm. Όμορφο, φρέσκο δέρμα για πάντα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Το υγιεινό τύπ της ημέρας από τη Φίτρο. Γνωρίζετε ότι είναι μία το πρωί. Μας ξυπνάει περισσότερο από μια κούπα καφέ. Αν πάλι θέλετε να απολαύσετε το αγαπημένο σας ρόφημα, κάντε το φυσικά. Με μαύρη και ακατέργαστη ζάχαρη Φίτρο. Ό,τι χρειάζεσαι για μια υγιεινή διατροφή κάθε μέρα, θα το βρεις στη Φίτρο. Το F της διατροφής. Καλημέρα, είμαι ο Πάνος Λάκατης και μαζί θα δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στο Easy Breakfast. Δεύτερο θέμα στην ατζέντα του Eurogroup στο Λουξεμβούργο θα είναι σήμερα η Ελλάδα με τον Υπουργό Οικονομικών Κίκα Χαρδούβελη να ενημερώνει τους ομολόγους του για την πρόοδο της πέμπτης αναθεώρησης του ελληνικού προγράμματος αλλά και για τις συζητήσεις που είχε στην Ουάσιγκτον με την ηγεσία του Δονητού για τη μετεξέλιξη της σχέσης του Ταμείου με τη χώρα μας. Η μεταρρύθμιση του συστήματος στην πρωτοπάθμια εκπαίδευση εξήγηλε ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος προανακαίροντας ότι οι αλλαγές θα συζητηθούν μέσα στο μήνα. Ο σχετικός νόμος υπολογίζεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2015. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθούν τα μαθήματα, να αποφορτιστούν οι μαθητές και να ενισχυθεί η δημιουργική απασχόληση. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ανασκαφές στο λόφο Καστά της Αφρικής. Τελευταία ανακάλυψη του μοναδικού ψυχικού θάλαμου πίσω από τη σκαριά της σε βάθος 6 μέτρων. Η καιρική παράσταση επικονίζει άμεση κίνηση που σύνεται από δύο λευκά άτομα που οδηγεί και διαφόρος άνδρας και στην παρακάτω στο κεφάλι. Μπροστά από το άρμα τονίζει το Θεός Ερμής. Άμεση και επιλογική εφαρμογή